αυτό το βίντεο θα μελετήσουμε μαζί, θα αναλύσουμε τις 72 τεχνικές μάχης του Bagua Zhang. Πολλοί μπερδεύουν το Bagua με την έλλειψη οποιαδήποτε μαχητικής χρήσης. Όχι. Το Bagua είναι ένα πολύ ισχυρό μαχητικό στυλ που χρησιμοποιεί τεχνικές με κάθε σημείο του σώματος. Η χρήση της παλάμης δεν σημαίνει ότι δεν έχει γροθιές, δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει άγκιστρα, αγκώνες, οτιδήποτε. Απλά θεωρεί ότι από την παλάμη μπορούμε να πούμε πολύ εύκολα σε όλα. Αυτές οι τεχνικές μάχης είναι απλές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθέναν. Φυσικά υπάρχουν τα παραδοσιακά σετ των 64 τεχνικών, αλλά αυτά είναι πιο δύσκολα, πιο πολύπλοκα και καλό να μελετηθούν αργότερα. Αυτά αποτελούνται από 12 τεχνικές κυρίως άμυνας, 12 τεχνικές επίθεσης και 12 τεχνικές λακτισμάτων, στις οποίες εμπεριέχονται και τεχνικές γόνα. Μαζί κάνουν 36. Αν γίνουν και από τις δύο μεριές, γίνονται 72. Σε αυτό το βίντεο θα τις δούμε σε ευθεία γραμμή. Άρα λοιπόν ξεκινάμε, παίρνουμε στάση μάχης που μπορεί να είναι αυτή ή αυτή, όποια από τις δύο θέλουμε, και ξεκινάμε με την πρώτη. Θα τις δείξουμε, μπορεί να γίνουν και στατικά, αλλά τώρα θα τις δείξουμε με βήμα. Λοιπόν, χαμηλό μπλοκ είναι η πρώτη μας κίνηση και γροθιά ευθεία η δεύτερη. Το ξαναδείχνουμε. Γροθιά ευθεία δεύτερη. Αυτό μπορεί να το κάνουμε πολλές φορές. Βλέπουμε το πόδι μας γυρνάει, μπορεί να μπλοκάρει εδώ και κατευθείαν να επιτεθεί. Ή ακόμα καλύτερα, βλέπουμε εδώ, μπλοκάρει, γυρνάει, χτυπάει. Μπλοκάρει, γυρνάει, χτυπάει. Μπλοκάρει, γυρνάει, χτυπάει. Πάμε στη δεύτερη μας κίνηση. Είναι εκεί. Η προηγούμενη κίνηση ήταν από αυτή εδώ φυσικά. Την τίγρη που κατεβάζει τα χέρια της, τις παλάμες της. Την τίγρη που κατεβαίνει από το βουνό. Η δεύτερη έρχεται από το μεγάλο πουλί. Άρα λοιπόν είμαστε εδώ, μπλοκάρω και χτυπώ. Ανοίγω το πόδι μου, βήμα, χτυπάω. Πάλι το βήμα. 1, 2, 3. 1, το βλέπουμε, 2, 3. Ωραία. Πάμε στην τρίτη τεχνική μας. Αυτές φυσικά είναι 2, 4. Τώρα πάμε 5η, 6η και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν η επόμενη είναι, το επόμενο σετ είναι αυτή η τεχνική πάλι. Εδώ πέρα έρχεται πάνω, αλλά λίγο πιο πολύ εδώ. 1 λοιπόν και κυκλική γροθιά. 1, βήμα, παπ εδώ. 1, βήμα, παπ, χτύπημα. 1, βήμα, χτύπημα. Έτσι. Άρα λοιπόν είπαμε ότι είναι 12 ζευγάρια. 12 άμυνες, 12 επιθέσεις, 12 κλωτσιές. Δείχνουμε τώρα τα μαχητικά ζευγάρια, όπως έχουμε δείξει, είμαστε ήδη στο τρίτο. Πάμε στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι μπλοκ με τον αγκώνα. Έτσι, παπ! Και χτύπημα αγκώνα. Άρα βλέπουμε, 1, το ξαναδείχνουμε. 1, έτσι, χτύπημα αγκώνα. Πάλι, 1, 2. 1, 2. Το άλλο μας είναι που έρθει και αυτό εδώ, να δώσει λίγο πιο πολύ έμφαση στο πίσω χτύπημα. Πάλι. 1, 2. Ωραία. Πάμε στο πέμπτο ζεύγος μαχητικών τεχνικών. Έτσι. Το οποίο πέμπτο ζεύγος είναι πάλι σχετικά παρόμοιο. 1, ίδιο με προηγουμένως, αλλά λίγο πιο ανοιχτό. Και 2, ένα χτύπημα, σαοντάο, κοφτό, με το πλάγιο μέρος. Πάλι. 1, 2. Βλέπουμε. 1, βήμα, ανοίγω το βήμα μου πιο πολύ εδώ. Shaping, όπως πριν. Εδώ. Πάμε στην έκτη τεχνική μας. Που είναι εδώ. Αυτό θυμίζει καθόλου στον ουρανό και βυθίζω στη γη. Αλλά είπαμε μέχρι εδώ. Ανοίγω το πόδι μου, βηματίζω, σάμπου, ευθεία γροθιά. Πάλι. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, το 1 είναι το μπλοκ. 2 βλέπουμε το βήμα. Που κάνουμε αυτό το βήμα, το πάγκο. Και τέλος, Sam. Πάμε ευθύνη. Πάμε στο 7ο ζευγάρι μας. Αυτό είναι ένα μπλοκ κάτω. Παπ. Είναι το ίδιο, ανήκει στην ίδια κατηγορία. Και βήμα μπροστά και μια γορδιά κουατσόι από κάτω προς τα πάνω. Ένα, δύο, βλέπετε, παπ, την ώρα της δύναμης. Ένα, δύο. Ωραία. Πάμε στο ζευγάρι νούμερο 8. Παραμπεί τις τεχνικές 15 και 16. Μπλοκ, ακριβώς όπως ο δράκοντας τεντώνει την παλάμη, την βασική τεχνική του Πακουά. Και ένα χτύπημα παλάμης που είναι το ίδιο πράγμα. Μαχητικά. Αυτό δεν θα μείνει εδώ ή θα σπάσει φυσικά. Έρχεται και κλείνει. Ένα, παμ, μπροστά. Ένα, βλέπετε, μπορώ να μπλοκάρω, να κινήσω το πόδι μου και να επιτεθώ εικόνα κατευθείαν να γίνει επίσης. Και αυτό σωστό είναι. Ένα, δύο, τρία. Γυρίζω στο επόμενο. Στο ζευγάρι 9. Το ένα το ζευγάρι. Αυτό είναι εύκολο, είναι ένα μπλοκ με το άλλο χέρι, εδώ, με το πίσω χέρι. Να είμαστε εδώ, ένα, και γροθιά, παμ, κουατσόι, από κάτω προς τα πάνω. Πάμε, ένα, δύο. Ένα, βλέπετε, το άλλο χέρι έχει και μια τεχνική μποξάω εδώ. Μπλοκ απ' έξω, το ίδιο. Ένα, δύο, κάτω. Πάλι, ένα. Βήμα, μπάγκο. Περνάω ανάμεσα και κάτω, σωστά. Άλλη μια φορά. Ένα, εδώ. Δύο μπλοκάρι, πάμ, κάτω. Πάμε στην τεχνική, στο 11ο ζευγάρι, που περιλαμβάνει φυσικά τις τεχνικές 19, μάλλον 21 και 22. Άρα αυτό είναι ένα μπλοκ χαμηλό, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι έτσι, και τα δύο σωστά είναι. Το πόδι μου έρχεται μπαϊκό και μια ευθεία γροθιά. Ένα, ανοίγω το πόδι μου, πάμ, χτύπω. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Έτσι. Πάμε σε επόμενη τεχνική, η οποία είναι η τελευταία. Αυτή τι είναι, γυρνάω και κάνω μια γροθιά, ένα άποδο κυκλικό μπλοκ. Παπ, κυμαίνω. Και τώρα ανοίγω τα πόδια μου και κάνω ένα χτύπημα σαν εδώ. Ένα. Παπ, χτύπημα. Ένα. Παπ, χτύπημα. Ένα. Παπ, χτύπημα. Ωραία. Εδώ τελειώνουν τα περίφημα 12 ζευγάρια. Πάω να το δείξω και προς την άλλη μεριά. Να μην κλείσουμε εδώ. Παπ, εδώ. Ένα. Τώρα πάμε στις τεχνικές των λακτισμάτων. Θα δείξω και τις ανάλογες, παρότι θα πάμε στα περισσότερα βέβαια από τα 36, τεχνικές γονατισμού. Ας το πούμε χτυπήματα με τα γόνατα. Άρα η πρώτη είναι αυτή. Ένα. 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 Η ίδια με κλωτσά. Πα. Πα. Βλέπετε, το χέρι μου καλύπτει, το πόδι μου γυρίζει. Παμ. Ευθεία κλωτσιά. Ένα. Δύο. Ωραία. Πάμε στη δεύτερο λάκτισμα. Ας αφήσουμε τα γόνατα. Είναι πιο εύκολα κατανοήσιμα. Πάμε στο δεύτερο λάκτισμα. Παπ. Κλωτσιά πάνω κάτω. Ένα, δύο. Ένα, γυρνάω, πάω εγώ. Ένα, δύο. Ωραία. Πάμε στην επόμενη σειρά μας. Κλίτσα, άκου τώρα. Παπ, απ' έξω μέσα. Βλέπουμε, πάμε. Ένα. Μαχητικά αυτό γίνεται, έρχεται το χέρι μας καλύπτει. Πόδι φτάνει εδώ, σηκώνεται λυγισμένο και γυρίζει. Το δείχνουμε από την άλλη μας μεριά. Πάμε απ' έξω. Απ' έξω. Απ' έξω. Πάμε. Αυτό είναι το τέταρτο. Πάμε στο πέμπτο που είναι κλωτσά one story. Αυτό μπορεί να γίνει σε διάφορα ύψη. Εδώ, εδώ, πιο ψηλά. Θα το κάνουμε σε ένα μεσαίο ύψος. Το κάνουμε εδώ. Ένα, τάι. Ένα. Ωραία. Πάμε για αντίστοιχη κλωτσιά. Άουκο το ανάστοιχο. Ένα. Εκεί. και μετά. Ωραία. Πάμε τώρα στις χαμηλές παρτές πλωτιές. Άρα από εδώ, πουμ, χαμηλή κάτι. Πα, χαμηλή πατή κλωτσιά. Πα, χαμηλή κάτι. Πάμε στην κλωτσιά νούμερο 8, που είναι η χαμηλή πλάγια. Ένα, βλέπουμε εδώ. Έτσι. Και τώρα θα κάνουμε τις παρακάτω πλωτιές που είναι η ψηλή πλάγια πλωτιά. Έτσι. Μετά από αυτήν είναι η πίσω πλωτιά, μάλλον μπορούμε να κάνουμε καλύτερα την καρφωτή πλωτιά, που είναι πιο εύκολη. Σηκώνεται το πόδι και καρφώνει ευθεία. Γυρνάμε στην κρυφτή πισοπλωτιά, ένα, πουμ, τύπου. Αυτό μπορεί κάθε φορά να γυρίζει, όπως εδώ. Ξαναδείχνω. Ένα. Πατάω, γυρνάω. Μπορώ να επίσης να γυρίσω κατευθείαν εδώ και να μην ξαναλλάξω. Κάθε φορά γυρνάω και χτυπάω. Άρα μπορεί να δούμε για παράδειγμα επίσης και αυτό σωστό είναι. Άρα υπάρχουν πολλές παραλλαγές της. Έτσι. Και τέλος πάμε στην πηδηχτή κλωτσιά. Έτσι. Και το ίδιο από την άλλη μεριά.